θα διαβάσουμε συνέχεια το μάθημά μας από τη σελίδα 690 από τον προφήτη Ερεμία, το ΚΑ, το 21ο κεφάλαιο. 21 κεφάλαιο. Η Ερεμία ο προφήτης, σελίδα 690, ΚΑ, κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο. Ο λόγο ο γενόμενο προ τον Ιερεμία Παρακυρίου, ότι απέστειλε προ αυτόν ο βασιλεύ Εδεκία, τον Πασχόρ, ιόν του Μελχίου και τον Σοφωνία, ιό του Μαασίου, τον Ιερέα λέγον. ερώτησον παρακαλώ τον κύριο Περιμόν, διότι Ναυγοδονό ο βασιλεύ τη Βαβυλώνο, ήγηρε πόλεμον καθημών, ίσω ο κύριο ενεργήσει η κατά πάντα τα θαυμάσια αυτού, ώστε να απέλθει αφημών. Τότε είπε προς αυτού ο σου ούτω θέλετε είπε προς τον Σεδεκίαν. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Ιδού εγώ στρέφω στα οπίσω τα όπλα του πολέμου τα εν τέσχερσιν ημών, με τα οποία εσείς πολεμείτε κατά του βασιλέως της Βαβυλώνος και των Χαλδαίων ή την εσάς πολιορκώσει έξωθεν των τυχών. Και θέλω συνάξει αυτούς εις το μέσον της πόλεως ταύτης. Και εγώ θέλω πολεμήσει εναντίον σας με χείραν και με βραχίων κρατεών και με θυμών και με αγανάκτηση και με οργήν μεγάλην και θέλω πατάξει τους κατοίκους της πόλεως Ταύτης και άνθρωπον και κτίνος. Η πολιμού μεγάλου θέλουσιν αποθάνει. Και μετά τα αυτά, λέει Κύριος, θέλω παραδώσει σε δικίαν τον βασιλέα του Ιούδα και τους δούλους αυτού και των λαών, τους εναποληφθέντας εν την πόλη ταύτη από του λοιμού, από τις μαχαίρας, από τις πίνης και την χείρα των αυγοδονός ο βασιλέως του Βαβυλώνος και εις την χείρα των εχθρών αυτών και εις την χείρα των ζητούντων την ψυχή αυτών και αυτός θέλει πατάξει αυτούς εν στόμα τη μαχαίρας. Δεν θέλει φυστή αυτούς, ούτε θέλει κτίρι, ούτε θέλει σπλαχνιστή αυτούς. Και προς τον λαό τούτον τον θέλει σιπίου το λέγει Κύριος. Ιδού έθεσα ενώπιόν σα την οδόν της ζωής και την οδόν του θανάτου. Ω κάθεται κάθεται την πόλη ταύτη, θέλει αποθάνει υπομαχαίρα και υποπίνη και υπολοιμού. Αλλά ω εξέλθει και προχωρήσει προ του καλδαίου ή την εσά πολιορκούση, θέλει ζήσει και η ζωή αυτού θέλει είστε ω λάφυρον ει αυτόν. Διότι αίσθησα το πρόσωπό μου εναντίον τη πόλεω ταύτη προ κακών και όχι προ καλών, λέγει κύριο. Mm. Θέλει παραδοθεί στην χείρα του βασιλέως Βαβυλώνος και θέλει κατακάψει αυτήν εν πυρή. Περιδέτου του οίκου του του Ιούδα είπε: Ακούσατε τον λόγο του κυρίου Οίκο Δαβίδ, ούτω λέει κύριο. «Κρίνετε κρίσιν το πρωί και ελευθερώνετε των γεγυμνωμένων εκ τη χειρό του δυνάστου. Μήποτε η οργή μου εξέλθει ω πυρ και καυθεί χωρί να υπάρχει ω βέσον εξαιτία τη κακία των έργων σα. Ιδίω εγώ είμαι εναντίον, εισέλεγε κύριο, στην καθημένη εν την κυλάδη, και εν το βράχο της παιδιάδος εναντίον σε εσάς τους λέγοντας τι θέλει καταβεί εναντίον ημών ή τι θέλει εισέλθει στα τας κατοικίας ημών και θέλω σας τιμωρήσει κατά τον καρπό τον έργο σας λέγει Κύριος και θέλω ανάψει πυρ εν το δάση αυτής και θέλω, θέλει καταφάγει πάντα τα πέριξ αυτής. Αμήν. Ο Ναγουδονόσορ πλέον επλησίασε και πολιορκήσε την Ιερουσαλήμ. Για πολλά χρόνια πιο μπροστά ο Ιερεμίας προφήτευε όχι καλά πράγματα, αλλά καταστροφή και προβλήματα πολλά στο λαό Ισραήλ επειδή δεν μετανοούσε και δεν μετενόησε. Τώρα όμως είδαν έξω από τα τείχη τους, είδαν τον Αυγουδονόσορα με τα στρατεύματα. Και ο Σεδεκίας γνωρίζει, αν και δεν μπορούμε να πούμε ότι συμπαθούσε, γνωρίζει ότι ο Ιερεμίας είναι προφήτης του Κυρίου και λόγος Θεού υπάρχει σε Αυτόν και είναι πολύ σημαντικό αδερφοί αγαπητοί να συμπαθούμε και να εκτιμούμε το, τους ανθρώπους του Θεού που έχουν λόγο Κυρίου όμως το σημαντικότερο είναι να υπακούμε. Κάποιες στιγμές έδειξε πολύ μεγάλη συμπάθεια ως εδεκίας. Ποτέ όμως δεν έδειξε υπακοή. Και έτσι μέσα στη συμπάθεια που έδειξε ο Εσεδεκίας απέστειλε απεσταλμένους και μάλιστα τον Πασχόρ, τον Ιών του Μελχίου και τον Σοφωνίαν, Ιόν του Μασίου τον Ιερέα λέγον «Ερώτησον παρακαλώ η Ερεμία τον Κύριον για μας» Για την Αυγοδονόσορο βασιλεύση Βαβυλώνας ήγηρε πλέον πόλεμο καθημών. Ίσως ο Κύριος ενεργήσει εις εμάς, κατά πάντα τα θαυμάσια αυτού ώστε να φύγει από μας ο Ναυγουδονόσο και τα στρατεύματά του. Έστειλε τον Πασχόρ. Πασχόρ ήταν κάποιος ιερέας, ο οποίος αν πάμε στην προηγούμενη σελίδα, στο κάπα κεφάλαιο θα δούμε πως είχε αντιμετωπίσει το λόγο του Κυρίου πριν έλθει ο Ναυγοδονόσο εναντίον της Ιερουσαλήμ. Λέει λοιπόν στο 20 κεφάλαιο και στο πρώτο εδάφιο πάλι στο βιβλίο του Ιερεμία ο δε πασχόρ, ο ιό του ημίρο ιερεύς, ο και προϊστάμενος εν το οίκο του Κυρίου, ήκουσε τον ιερεμία προφητεύοντα τους λόγους τούτους. Και επάταξε ο πασχόρ ιερεμία τον προφήτη, Και έβαλε αυτόν εις το δεσμοτήριον, το εντιάνο πύλη του Βενιαμίν, το εν το οίκο του Κυρίου. Και την επαύριον εξήγαγε ο πασχόρ τον ιερεμία εκ του δεσμοτηρίου και ο ιερεμίας είπε προς αυτόν ο Κύριος δεν εκάλεσε το όνομά σου Πασχόρ, αλλά Μαγόρ Μισαβίβ, που σημαίνει τρόμος πανταχώθεν. Διότι ούτω λέγει Κύριος, «Ιδού θέλω σε κάμι τρόμο στον εαυτό σου, θα φέρω τρόμο στη ζωή σου, αλλά και σε όλους τους φίλους σου. Και όλοι θα πέσουν με, μαχαι... με μάχερες των εχθρών αυτών. Οι οφθαλμοί σου θα τα δουν όλα αυτά» και θα δώσω πάντα τον Ιούδα εις χείραν του βασιλέως της Βαβυλώνος και θα φέρω αυτούς εχμαλώτους στη Βαβυλώνα και θα πατάξω αυτούς εν μαχαίρα και θα δώσω πάσαν την δύναμη της πόλεως και πάντα στους κόπους αυτής και πάντα τα πολίτημα αυτής και πάντα στους θησαυρού των βασιλέων του Ιούδα θα δώσω εις χείραν των εχθρών και θα λαϊλατίσουν αυτούς και θα φέρουν αυτούς εχμαλώτους στη Βαβυλώνα. Και εσύ Πασχόρ, και πάντες οι κατοικούντες εν το οίκο σου θα υπάγεται εις εχμαλωσία και θα έλθεις εις στη τη και εκεί θα πεθάνεις και εκεί θα τα αφείς και εσύ και όλοι οι φίλοι σου γιατί επροφητεύσατε ψευδός προφητεία ψεύτικη και η προφητεία ψεύτικη έχει συνέπειες κρίσης και τιμωρίας από το Θεό. Ο Σεδεκίας λοιπόν παρόλο που άκουσε τα λόγια του Ιερεμία και άκουγε κατ' επανάληψη πολλά χρόνια πριν τώρα που είδε το κακό να φτάνει έξω από τα τείχη απέστειλε τον Πασχόρ να ρωτήσει. Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό ο Ιερεμίας πάλι πηγαίνει στο Θεό να προσευχηθεί και πάλι έχει λόγο Κυρίου. Δηλαδή δεν φτάνει μία φορά. Ο άνθρωπος του Θεού είναι συνεχόμενα προσευχόμενος. Ξέρετε γιατί. Γιατί ο Θεός δεν είναι άνθρωπος να μεταμεληθεί. Αλλά όταν ο άνθρωπος αλλάξει συμπεριφορά, ο Θεός άμεσα αλλάζει τη δική του συμπεριφορά. Θα περίμενε δηλαδή κανείς, ίσως και η ηρεμία σαν και δεν το πιστεύω, θα περίμενε κανείς το να σε δικία να ακούει προφητικά το Λόγο του Θεού και να μην τον δέχεται επειδή δεν τον έβλεπε να πραγματοποιείται αντιθέτως μάλιστα είχε την ελπίδα του στον Αιγύπτιο, στην Αίγυπτο, στο Φαραώ και περίμεναν από εκεί βοήθεια δυνατή θα μας ελευθερώσει θα φοβηθεί ο Ναυγοδόνος να έρθει γιατί είμαστε οι κυριότεροι σύμμαχοι της Αιγύπτου εμείς οι Ισραηλίτες όμως έξω από τις σκέψεις του έξω από τις ελπίδες του και από τη λογική του σε Σεδεκία τα πράγματα γίνονται ακριβώς έτσι πως τα έχει προφητεύσει ο Θεός τι δηλαδή δηλαδή να ο Ναυγωδονός, να τα στρατεύματά του τα τρομερά έξω από τα τείχη που σημαίνει ότι λογικό θα είναι να αναρωτηθεί ο Σεδεκίας και να πει τι συμβαίνει εδώ μήπως κάνω λάθος και εδώ αδερφοί αγαπητοί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ο χριστιανός πάντα αναρωτιέται μήπως κάνω λάθος. Και ξέρετε μπορεί σήμερα να λέω κάτι και να μην κάνω λάθος. Αύριο να λέω το ίδιο πράγμα και να κάνω λάθος. Γιατί έχει διαμορφωθεί η στάση του Θεού στο περιβάλλον μου ή στις σκέψεις μου. Από τη μετάνοια μου από την α, αποστασία μου ή από, οποιαδήποτε άλλε άλλες καταστάσεις. Γι' αυτό και η Ερεμία, όταν του ζητάνε λόγο Θεού, δεν λέει αυτά που ήξερε χτες και προχτές, αλλά λέει αυτά που ακούει τώρα. Αλλιώς δεν θα ήταν και χρήσιμο. Και μάλιστα το έχω ακούσει κιόλα. Κάθε μέρα θα προσευχόμαστε. Κάθε μέρα θα προσευχόμαστε κάθε μέρα. Και η απάντηση είναι καταλητική, όχι μόνο κάθε μέρα, και πολλές φορές την ημέρα. Η πρώτη Αποστολική Εκκλησία, ο Πέτρος, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης, προσήφχοντα τρεις φορές την ημέρα. Και ο Δανίηλ το ίδιο. Μα δεν βαρεθήκανε. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, κάθε βράδυ διανυκτέρευε στις προσευχές. Κάθε βράδυ. Άρα είναι τόσο απαραίτητη η προσευχή για πολλούς λόγους αδερφοί. Για πάρα πολλούς λόγους. Πρώτον όπως είπαμε για να μας πληροφορεί ο Θεός επί των πραγμάτων. Είναι σαν να λέμε αφού πήρα εφημερίδα τον περασμένο μήνα και σήμερα θα πάρω. Δεν είναι έτσι. Η ενημέρωσή μας στα πράγματα του Θεού, στη σχέση μας με τον Θεό... Πρέπει να είναι συνεχόμενη, όχι απλώς καθημερινή, συνεχόμενη. Αδιαλείπτος προσεύχεστε. Όχι απλώς κάθε μέρα, συνεχόμενα κάθε μέρα και πολλές φορές. Πρώτον λοιπόν, για να έρθει ο Θεός να μας πληροφορήσει, να μας οδηγήσει. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πραγματικά παιδιά του Θεού είναι μόνο οι διοικούμενοι υπό του Πνεύματος του Αγίου. Αλλιώς δεν είσαι πραγματικό παιδί του Θεού. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είναι επίσης πολύ σημαντικό για να μας δώσει δύναμη. Ακόμη να μας παρηγορήσει. Ακόμη που είναι πάρα πολύ σοβαρό να μας θεραπεύσει. Και όταν λέω Μα δεν είμαι άρρωστος, όταν λέω θεραπεύσει εννοώ τα λάθη μας. Γιατί πολλά είναι τα λάθη μας και τα χειρότερα φτάνει που δεν τα καταλαβαίνουμε. Ποιος θα μας εξηγήσει, ποιος θα μας διορθώσει, ποιος θα μας ελέγξει για να επιστρέψουμε στο θέλημα του Θεού και πιο σωστά για να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Γι' αυτό τι λέει ο Απόστολο Παύλο, Εξητείτε, όχι εξητήστε μια φορά, Εξητείτε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστο και το τέλειον. Ζητείτε το πρόσωπο του κυρίου και τη δύναμη τη Αναστάσεως αυτού. Η προσευχή λοιπόν δεν είναι μόνο έκφραση αγάπη που πρέπει να είναι ευγνωμοσύνης, δοξολογίας, που έτσι πρέπει να ξεκινάμε για να είναι βάρεστη η προσευχή μας, δεν είναι προσευχή μετάνοιας Εξομολόγησης Συγχώρεσης Που και έτσι πρέπει να είναι Δεν είναι μόνο Συγχωρητικότητας Και μακροθυμίας Που και έτσι πρέπει να είναι Έτσι πρέπει να αρχίζει Αλλά από εκεί και πέρα Είναι πάρα πολλά τα πράγματα Τα οποία ο Θεός θέλει να σου φανερώσει Θέλει να σου αποκαλύψει Θέλει να σου οδηγήσει Θέλει να σε διορθώσει Θέλει να σε ελέγξει θέλει να σε παρηγορήσει όπως είπαμε και εγώ εκείνο που θέλω σήμερα να βάλουμε πολλό στην καρδιά μας, όλοι μας, είναι να μας θεραπεύσει. Να μας θεραπεύσει στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Να κάνει θεραπεία. Και όταν λέω θεραπεία δεν είναι ο, μου πονάει το κεφάλι, μου πονάει το πόδι, μου πονάει η μέση. Ο, με βέβαια θα τα κάνει αυτά. Αλλά η θεραπεία είναι πιο σοβαρή αδερφή αγαπητή όταν είναι αρρώστια της ψυχής η αρρώστια του ψεύματος, του πνεύματος. Και όπως είπαμε η αρρώστια της ψυχής είναι όταν δεν μπορούμε να μακροθυμίσουμε, να συγχωρήσουμε. Δηλαδή όταν η καρδιά μας είναι σκληρή και αμητανόητη. Όταν επιμένουμε στις απόψεις μας. Όταν έχουμε θέση, ο χριστιανός δεν έχει θέση και εν πάση περιπτώσει δεν έχει θέση άλλη από το Ευαγγέλιο πάντοτε είναι έτοιμος να ακούσει. Έτοιμος. Δεν ξέρεις από πού θα έρθει η φωνή του Θεού. Από πάνω θα έρθει, από δεξιά θα έρθει, από αριστερά θα έρθει. Έτοιμοι είμαστε. Και όταν είμαστε έτοιμοι να παρατηρήσουμε, τότε ο Θεός μας μιλάει. Πόσο μου αρέσει όταν επισκέφθηκε ο Θεός το Μωυσή και ο Μωυσής στρέφει το βλέμμα του και ούτε, ούτε σκέψη καν δεν είχε για το Θεό. Και βλέπει μία Βάτο να καίγεται και να μην κατακαίγεται ε, αυτό είναι παράξενο λέει Και έστρεψε να παρατηρήσει Και όταν έστρεψε να παρατηρήσει Τότε του μιλήσει ο Θεός Μόνο όταν στρέφουμε να παρατηρήσουμε Θα μας μιλήσει ο Θεός Έπειτα Λεωθεραπεία Θεραπεία του πνεύματος Αλαζονικό υπερήφανο Ο αλαζόνας αδερφοί δεν έχει καλή συνέχεια. Ο υπερήφανο. Ο Θεό αντιτάσσεται σε αυτόν. Σε αυτόν που έχει σκληρή καρδιά. Ο Θεό δεν μπορεί να συγχωρήσει τι αμαρτίε του. Αλλά σε αυτόν που είναι υπερήφανο, ο Θεό αντιτάσσεται. Και αγωνίζεται να κάνει πράγματα και δεν ευωδώνεται. Ξέρεις θα πει να προσπαθείς και να αποτυχάνεις. Θα κάνω αυτό Αποτυχία. Να κάνω τ' άλλο, αποτυχία. Να κάνω τ' άλλο, αποτυχία. Ε, να τα Πού θα να στην προσευχή. Γιατί κύριε δεν ευωδόνεται τίποτα. Τι είναι η αρρώστια που έχω. Και μην πεις ότι δεν έχεις. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας. Ου, το να δικαιολογήσω τον εαυτό μου μπορώ να βρω χιλιάδες δικαιολογίες. Δεν έχω δίκιο. Ξέρετε ακόμη πόσο εύκολο είναι να δικήσουμε το Θεό. Το να δικήσουμε το Θεό. Πώς θα τον δικήσουμε. Γιατί δεν με ακούς. Ο Θεός δεν θέλει όμως να παραπονιόμαστε. Ο Θεός θέλει να τον δοξάζουμε και να τον ευχαριστούμε για να μπορεί να συνεχίζει το έργο του. Άρα η προσευχή είναι πολύ σημαντικό γεγονός στη ζωή μας. Και ο άνθρωπος ο δεν προσεύχεται μην νομίζει ότι θα μπορέσει και ιδίω αν είναι και δίγνωμο. Αν έχει απόψει δύο γνώμες και αυτό και το άλλο, αν είναι μεταξύ δύο φρονημάτων, μην νομίζει ότι θα πάρει τίποτα από το Θεό. Έστω και αν προσεύχεται. Και πού θα πάρω μία γνώμη στην παρουσία του Θεού. Ο Θεό θα μου δώσει τη μία γνώμη, τη γνώμη τη σωστή. Όταν εγώ έχω δύο γνώμες αδερφέ είμαι σαν άρρωστος. Δεν μπορώ κυρία μου να έχω δύο γνώμες. Θέλω και αυτό, θέλω και τ' άλλο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Θέλω να μου δώσεις αυτή την άποψη που έχεις εσύ. Πραγματικά αρρωσταίνω και πηγαίνω στο Θεό και δεν ξηκώνομαι. Μέχρι να φύγω και να βεβαιωθώ ότι αυτή είναι η άποψη του Θεού. Και πάλι είμαι σίγουρος, όχι βέβαια. Πρώτον μπορεί να είναι σωστή η άποψη σήμερα και να μην είναι σωστή αύριο. Άρα κάθε μέρα, κάθε στιγμή, κάθε λεπτό, και έτσι λοιπόν ο Ιερεμία πάει στον κύριο και ο Θεό έρχεται και του απαντάει. Ούτω λέει κύριο ο Θεό. Να πει στου απεσταλμένου του σε δικία ότι εγώ που ελπίζουνε ότι μπορεί να ενεργήσει εις ημάς, ο Θεός κατά αυτού και να διώξει τους εχθρούς, ελπίζουνε. Τώρα κοιτάξτε μια ελπίδα ματέα, ελπίζουνε χωρίς υπακοή. Ελπίζω ότι ο Θεός θα είναι μαζί μου όταν εγώ κάνω αυτό. Ε, τι, να, τι, 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 τι να κάνει ο Θεός. Ο Θεός σου λέει να πας από εκεί και εσύ ελπίζεις ότι ο Θεός θα είναι μαζί σου πηγαίνοντα από εδώ. Θα είναι. Πες λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που ελπίζουν ότι ο Θεός θα τους βοηθήσει, ότι ο Θεός είναι εναντίον τους. Έχει στρέψει εις τα οπίσω τα όπλα του πολέμου στα χέρια τους. Εγώ εφέρα τους βαβυλωνίους και τον αυγοδονόσερα και εγώ θα τους βάλω μέσα στην πόλη αυτή και εγώ που ελπίζετε σε μένα να σας βοηθήσω με ελπίδα άχλια έξω από την υπακοή και από τη χάρη του Θεού εγώ θα είμαι εναντίον σας και θα πολεμήσω εναντίον σας και μάλιστα με χείρα εξαπλωμένη και με βραχείο να κρατεώ. Όπως πολέμησα εναντίον της Αιγύπτου, τώρα θα πολεμήσω εναντίον ημών. Για σκεφτείτε αδερφοί που έχει καταντήσει ο λαός του Θεού, πώς μπορεί να ξεπέσει ο άνθρωπος του Θεού, η οικογένεια, η χριστιανική και η εκκλησία. Ο Θεός να πολεμάει εναντίον σου και να αποδεικνύει τη δύναμή του εναντίον. Και μην θεωρήσουμε αδελφοί ότι αυτό δεν γίνεται σε μας ή αποκλείεται να γίνει σε μας. Τι μπορεί να αποκλείεται. Άνθρωποι ομοιοπαθείς είμαστε. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Λίγο απροσεξία απ από εδώ, λίγο απροσεξία απ από εκεί. Λίγο ασέβει από εδώ, λίγο ασέβει από εκεί. Ο άνθρωπο απομακρύνεται, σκληραίνει η καρδιά του, δεν δέχεται το λόγο του Θεού, υπερηφανεύεται, επιμένει στην άποψή του και καθίσταται εχθρό του Θεού. Και αν μάλιστα πιο σπάνια αγαπεί και τον κόσμο, τότε φιλία του κόσμου είναι έχθρος του Θεού. Και αν μάλιστα προχωρήσει και περαιτέρω. Ο Θεός να μας φυλάει. Όμως σήμερα μου έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά και το πιστεύω αυτό που σας το λέω να μιλήσουμε για τις χαμένες δραχμές. Δηλαδή για, τους, για τις χαμένες ψυχές μέσα στην Εκκλησία. Είναι μέσα στην Εκκλησία, τον βλέπεις. Αλλά η καρδιά του είναι έξω, μακριά. Η ψυχή του είναι μακριά. Έρχεται ελπίζοντας όχι στο θέλημα του Θεού, σε αυτό που αυτός θέλει. Έρχεται με καρδιά γεμάτη παράπονα και πίκρα που μπορεί να οδηγήσει και στο μίσος. Και είναι μέσα στην εκκλησία. Και αυτό το λέμε όχι για να παρακολουθήσουμε ένα στον άλλον. Ε. Ε, δεν μας έβαλε κανείς ούτε χωροφύλακες, ούτε detectives μέσα στην εκκλησία να εξετάζουμε. Αλλά... Αυτά μας τα λέει ο Θεός για να εξετάσουμε την καρδιά μας, τη δική μας την κατάσταση. Και τη δική μας την κατάσταση μπορούμε πάρα πολύ εύκολα να τη δούμε πρώτον όταν προσευχόμαστε πώς πλησιάζουμε το Θεό. Δεύτερον, αν και όταν διαβάζουμε. Πώς διαβάζουμε. Με διαφορία, με ασέβεια. Τρίτον, πώς συμπεριφερόμεθα μέσα στην οικογένειά μας. Στους γονείς μας, στα αδέρφια μας που είναι οι πιο εύκολοι να βγάλουμε τον εσωτερικό μας άνθρωπο. Είμαστε παντρεμένοι στον άντρα σας, στις γυναίκες μας, στα παιδιά μας. Πώς συμπεριφερόμαστε. Ξέρετε πόσο σοβαρό είναι να καταλάβω αδερφή αγαπητή πώς με βλέπει ο Θεός. Γιατί αν δεν το καταλάβω πώς θα μετανοήσω. Πώς θα μετανοήσω. Και μου κάνει εντύπωση αυτό με το σεδεκία. Μα χα... τίποτα δεν κατάλαβε. Και ο Θεός συνεχίζει και του λέει μάθετε ότι μέσα σε αυτή την πόλη θα έρθει θάρθη θα έρθει αρρώστια. Και αρρώστια που τότε ήταν οι πανόλοι, οι πιο συνηθισμένοι. Και θα πεθαίνουν συνεχώς. Μετά θα έρθει πείνα. Και, και θα σκοτώνει το ένα στον άλλο για να φάτε τη σάρκα του ακούτε τι λέει ο Θεός στο Σεδεκία και τέλος θα έρθει μάχαιρα και όσοι ζήσουν απ την αρρώστια, απ τους λιμούς, από την αρρώστια από τους λοιμούς από την πείνα και από τη μάχαιρα θα μεταφερθούν εχμάλωτοι στους Χαλδαίους στη Βαβυλώνα και στρέφεται τώρα αφού τα λέει αυτά στους απεσταλμένους προς όλο το λαό και εδώ να δώσουμε μεγάλη προσοχή Πολύ μεγάλη προσοχή αδερφοί. Ιδού έθεσα ενώπιον σας την οδόν της ζωής και την οδόν του θανάτου. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν υπάρχει ούτε μέσος δρόμος, ούτε γκρι, ούτε τίποτα. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Ή την οδόν της ζωής ή την οδόν του θανάτου. Αλλά δεν είναι αυτό το πιο σοβαρό. Όποιος καθίσει στην πόλη αυτή να την υπερασπιστεί και να πολεμήσει αυτούς τους οποίους εγώ έφερα θα πεθάνει από πείνα, από αρρώστια και από μάχαιρα και αυτή είναι η οδός του θανάτου. Και όποιος εξέλθει και προχωρήσει προς τους χαλδαίους οι οποίοι σας πολιορκούνε θα ζήσει και η ζωή αυτού θα είναι ως λάφυρον εις αυτόν. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί τώρα ότι ο Θεός θα μίλαγε για ανθρώπους που θα τολμούσαν να πω εγώ δοσίλογους, τους εχθρούς τους, ακόμη θα τολμούσαν να πω δειλούς, γιατί έτσι τους βλέπουμε εμείς σαν άνθρωποι, που δεν πολεμάνε, απάτριδες και γιατί όχι και προδότες. Να εγκαταλείψω τα όσια και τα ιερά της τα πάτρια εδάφη μου και να προσχωρήσω στον εχθρό εδώ τώρα είναι πολύ σοβαρό το θέμα δηλαδή δεν στέκει μερικές φορές πολλές φορές τις περισσότερες φορές πάντα σας είπα λίγες φορές περισσότερες, πάντα. Δεν στέκει ο λόγος του Θεού με τη λογική μας. Και έρχεται ο Θεός, αδερφοί, επίτηδες να μας το φέρει μπροστά για να καταδικάσουμε τη λογική μας. Με την ηθική μας. Με τη γνώμη μας. Με την εμπειρία μας. Και το ερώτημα είναι τώρα τι θα ακούσουμε και ποιον θα υπακούσουμε. Και λέει μάλιστα, θα σώσει τη ζωή αυτού σαν λάφυρο. Το λάφυρο ξέρετε τι είναι. Είναι η διαρπαχή των υπαρχόντων του ιτημένου από τον νικημένο. Δηλαδή ομολογεί ο λόγος του Θεού ότι εδώ υπάρχει ένας πόλεμος. Και ένας πόλεμος μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Από μια μεριά η καρδιά του ανθρώπου η επιθυμία, απ' την άλλη μεριά η λογική του ανθρώπου, το πνεύμα και από την άλλη μεριά ο Λόγος του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού είναι σε τέλεια αντίθεση και με τη λογική και με την ηθική και με την εμπειρία και με τη γνώμη και με την άποψη, ε, εντελώς αντίθετη άποψη από την ανθρώπινη λογική. Εντελώς. Και αυτό μας το εξηγεί ο Λόγος του Θεού λέγοντας «Η οδήμου δεν είναι οδή σα και οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας». Πού θα μάθουμε λοιπόν αδερφοί τα λάθη μας. Γιατί εδώ πρόκειται περί σοβαρών λαθών, σοβαροτάτων λαθών που έχουν σαν αποτέλεσμα τη ζωή και το θάνατο. Και τότε, τώρα ακόμη πιο σοβαρά, έχουν σαν αποτέλεσμα την αιώνια ζωή και την αιώνια απώλεια. Και να φέρω μερικά απλά παραδείγματα. Όποιος λέγει ο Χριστός θέλει να έρθει πίσω μου, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Το λέμε, το ακούμε, γέλατε στην πραγματικότητα. Είναι εύκολο τώρα εγώ αυτά που έχω χτίσει όλη μου τη ζωή, και τα οποία είναι σπουδαία και μεγάλα στον κόσμο και λέει ο Λόγος του Θεού ότι είναι μεγάλο στον κόσμο αυτό είναι ευδέλιγμα ενώπιον του Θεού είναι εύκολο να το απαρνηθώ είναι εύκολο για να δούμε άλλο παράδειγμα τι να κάνω για να σωθώ για να κληρονομήσω ζωή νεώνιων πούλησε τα υπάρχοντά σου για να έχεις θησαυρό στον ουρανό και ακολούθησέ με είναι εύκολο. Πολύ δύσκολα πράγματα. Αλλά σε αυτόν υπήρχε η ζωή, στον πλούσιο, το νέο. Η ζωή του, ο δρόμος της ζωής και ο δρόμος του θανάτου. Και μάλιστα τη αιώνια ζωής και τη αιώνια απώλειας. Ο Λόγος του Θεού δεν εμπέζεται, ο Θεός δεν εμπέζεται. Γιατί λέει άλλο ερώτημα. Ο Ιησούς τη μητέρα του την παρέδωσε στον Ιωάννη και όχι σε κάποια από τα αδέλφια του, στον Ιάκωβο ή στον Ιούδα. Δεν θα ήταν λογικό ο Ιησούς να πει στον Ιάκωβο, στον Ιούδα, στον Ιωσή, στα αδέλφια του, πάρε τη μητέρα μας. Αλλά στράφηκε και το είπε στον Ιωάννη. Τι βάρος είναι αυτό που βάζει στον Ιωάννη. Τι προσβολή είναι αυτή που δίνει στα αδέλφια του. Είναι κάτι που πρέπει αδερφοί αγαπητοί να το πάρουμε σοβαρά υπόψη μας και να πάρουμε στερεά απόφαση. Ούτως έγινε είναι αρεστόν εις τους οφθαλμούς του Θεού. Ούτως έγινε αρεστόν. παίρνει τα μωρά του κόσμου τούτου και τους κάνει σοφούς. Μα εγώ αν ήμουν Θεός, τους Αποστόλους θα τους διάλεγα από ψαράδες. Τόσοι μορφωμένοι άνθρωποι υπήρχαν. Θα πήγαινα να πάρω τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη. Αγράμματους ανθρώπους και ιδιώτες. Απορρίπτω τελείως τους Φαρισαίους. Απορρίπτω τελείως τους γραμματείς και έναν που διάλεξα φαρισαίο εκ της φιλής Βενιαμίν τον α, Παύλο τον διάλεξα γιατί ξέρετε τι είπε όλα όσα θεωρούσα ότι ήταν κέρδος για μένα τώρα τα θεωρώ ζημιά όλα για όσα είχα εργαστεί και δεν είναι εύκολο αδερφοί αγαπητοί να πούμε ότι η γνώμη μας είναι ζημιογόνος στη ζωή μας. Οι αποφάσεις μας μπορούν να μας οδηγήσουν στην οδόν της απώλειας. Και ποιες αποφάσεις, οι σωστές, οι λογικές, οι δίκαιες. Ο Θεός να μας φυλάει. Πόσο λοιπόν χρήσιμο είναι και να προσευχόμαστε και να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και να εξητούμε τη φωνή του Θεού. Σήμερα άραγε ποιο ήρθε εδώ για να ακούσει τη φωνή του Θεού. Ελπίζω όλοι μας. Όμως από όλους μας ποιο ήρθε για να εκτελέσει τη φωνή του Θεού. Ο πλούσιος ο νέος έφυγε λυπούμενος. Γιατί αυτά που άκουσε ήταν σκληρά. Ήτανε πολύ σκληρά και φτάνουμε καμιά φορά μας επι... επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας γιατί αυτό είναι η παιδεία του Κυρίου να πούμε απελπίστηκα και του ζήν απελπισμένος είμαι δεν δε, δε μου πάει τίποτα καλά εγώ θέλω αυτά και μου έρχονται εκείνα τι ωραία όμως που είναι να εξετάσουμε τη ζωή μας και να δούμε πρώτα τα καλά που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Μου λέει κάποια αδελφή εχθές, λέω θα κάνεις την ομολογία σου. Μου λέει δεν έχω τίποτα να πω. Τι λέω αδελφή δεν έχει κάνει τίποτα ο Θεός στη ζωή σου. Μου λέει πολλά πράγματα έχει κάνει. Ξέρετε τι παθαίνουμε εμείς οι άνθρωποι. Όλοι μας κυριαρχούν στη σκέψη μας, στην καρδιά μας αυτά τα οποία ζητάμε και δεν έχουμε λάβει άσχετα αν πρέπει να τα λάβουμε ή όχι εγώ λέω ότι πρέπει και ξεχνάμε τα μεγαλεία που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας με αποτέλεσμα πλησιάζουμε στο Θεό και είμαστε αγνόμονες, παραπονούμενοι απελπισμένη και δυστυχισμένη. Και λέει ο Θεός τώρα, τι να σε κάνω έτσι πως μου έρχεσαι. Τι να σε κάνω. Πώς να διαπραγματευτώ με σένα. Δεν έχω κάνει τίποτα στη ζωή σου. Τι φάτσα είναι αυτή. Και η φάτσα της απελπισίας είναι φοβερή. Φοβερή. Μαύρη και εκφράζει τη μαυρίλα της καρδιάς και της ψυχής του ανθρώπου. Πριν λοιπόν πλησιάσουμε το Θεό, ας καθίσουμε να τον ευχαριστήσουμε για τα μεγαλεία που έχει κάνει. Έχει κάνει, αδερφοί, μεγαλεία στη ζωή μας. Έχει κάνει πολλά ή λίγα. Δεν σταμάτησε, θα κάνει και τα υπόλοιπα. Αλλά εμείς πάμε σε αυτά που δεν έχει κάνει και ξεχνάμε αυτά που έχει κάνει. Και τι φωνάζει ο Θεός στον Ισαΐα τον προφήτη Για γύρνα πίσω να δεις το λάκκο από τον οποίο βγήκε. Από το λάκκο από τον οποίο να νορύχθητε. Για δες που ήσουν αμέσα Και ιδιαίτερα εμείς εδώ που τα λέμε όλοι στην απολία είμαστε Όλοι Έπειτα όλοι εμείς είμαστε από τα μωρά του κόσμου τούτου Από του αγενείς κι όμως ο Θεός μας ευνόησε στη ζωή μας. Μη μου πείτε ότι κανένας από μας άξιζε στη ζωή του αυτά τα οποία απολαμβάνει τώρα. Και δεν μιλάω για τα πνευματικά, μιλάω και για τα υλικά. Μου κάθομαι και λέω, Κύριε μου, σε όλη μου τη ζωή πόσο με βοήθησε, στη δουλειά μου με βοήθησε. Σε βοήθησε, ένα αδερφέ. Στη σχέση μου, στην οικογένειά μου, πόσο πολύ με βοήθησε. Ναι, αλλά δεν μου έκανε. Μ' άφησε και παίζανε τα μαλλιά μου. Λέω παραδείγματο χάρη. Μα εκεί θα μείνουμε τώρα. Εκεί θα κοιτάξουμε. Τι ώρα είναι να προχωρούμε στο Θεό διερευνώντας, ερευνώντας, εξητώντας την οδόν της ζωής για να αποφύγουμε την οδόν του θανάτου γιατί αν δεν ψάχνουμε να βρούμε την οδόν της ζωής χωρίς να το καταλάβουμε δυστυχώς θα βρεθούμε στην οδόν του θανάτου και τότε ο Θεός να μας ελεήσει και να μας λυπηθεί αντί λοιπόν να φέρνουμε μπροστά στο Θεό αυτά που μας ενοχλούν αυτά που δεν έχουμε λάβει ακόμα γιατί θα τα λάβουμε αυτό που ζητάμε και δεν έχει κάνει ο Θεός Πιο ωραία είναι να προχωράμε με ευγνωμοσύνη καταγράφοντας ξέρετε ένα λάθος που έχω κάνει σας έχω πει πολλές φορές καλό είναι δεν είναι λάθος αλλά δεν είναι ολοκληρωμένο να γράφουμε τα αιτήματά μας και οι περισσότεροι από εσά τα έχετε γράψει όμως πιο καλά είναι αδερφοί αγαπητοί να γράψουμε τις ευλογίες του Θεού πρώτα και έχουμε να γράψουμε εκεί τα αιτήματά μας θα δείτε ότι είναι πολύ λίγα αυτά που θα γράψουμε. Αλλά αν καθίσουμε να γράψουμε αυτά που έχει κάνει ο Θεός στη δουλειά μας, στη ζωή μας, στην υγεία μας, στην οικογένειά μας θα δείτε ότι θα είναι ατέλειωτος ο κατάλογος. Και πόσο θα ευχαριστηθεί ο Θεός αν από σήμερα αρχίσουμε ένα καινούριο πλησίασμα ευγνωμοσύνης, ευχαριστίας και δοξολογίας στο Θεό και καταλήξουμε και στα αιτήματά μας χωρίς να ξεχνάμε όχι όπως εγώ θέλω Κύριε αλλά όπως εσύ Θυμάμαι μια φορά είχε έρθει μια κοπέλα και μου λέει είμαι 15 χρόνια στο Χριστό και δεν έχω παντρευτεί ακόμη και πως μου ήρθε εμένα και της λέω το ξέρεις ότι δεν έχει σωθεί ακόμη ο άντρα σου δεν θα περιμένεις και εγώ έμεινα έκπληκτος από αυτό που είπα. Αλλά έμεινε έκπληκτη, παλιά ήταν. Έκπληκτη και η κοπέλα. Μου λέει πώ. Συνήλθα κι εγώ. Λέω πιθανόν, το άλλαξα. <laughs> πιθανόν να μην έχει αναγεννηθεί ακόμη ο άντρα που έχει ετοιμάσει ο Θεό για σένα. Το πρόσωπό τη έλαμσε και μενα μαύρησε γιατί λέω Τι βλακίε λέω. Αλλά όμω έτσι έγινε. Έτσι έγινε. Σε λίγο έρχεται η κοπέλα και μου λέει «Αδερφέ, σώθηκε και με βρήκε και τον βρήκα». Ότι τι ωραία, κυρία. Αδερφή, έχει εκπλήξεις ο Θεός στη ζωή μας. Έχει εκπλήξεις. Μη λυπάσαι. Μη κλαις. Μη κλαίε γίνε, λέει ο Χριστός. Μα τι να μην κλαίω, αφού πέθανε ο γιος μου ο πονογενής. Μη κλαίε γίνε, τώρα συνάντησες τον Χριστό. Τώρα που συνάντησε τον Χριστό, κλε. Να κλέγε πριν συναντήσει τον Χριστό. Τώρα συνάντησες τον Χριστό, έχει συναντήσει τον Χριστό. Πρόσεξε μόνο με του γυρίσει την πλάτη. Ε, έκανες έκανε κάτι, έκανε και για μένα, αλλά τώρα με απογοήτευσε. Ποτέ μην το πει αυτό. Έχει εκπλήξει ο Θεό μπροστά μα. Έχει νέα πράγματα να κάνει ο Θεός. Έχει μεγάλα πράγματα να κάνει ο Θεός. Σπουδαία πράγματα να κάνει ο Θεός. Αλλά τι κάνει. Ότι αυτός αποφασίζει. Έτσι είναι αυτός αποφασίζει. Ούτως εφάνει αρεστόν εις τους οφθαλμούς σου πατέρα μου λέει ο Χριστός. Εμείς δεν μπορούμε να το πούμε αυτό. Και τι ωραία που το λέει ο Λόγος του Θεού. «Έγινε καλόνισε με ότι εταλαιπωρήθην». Ε, μετά το καταλαβαίνεις. Μετά το καταλαβαίνεις. «Έγινε καλώνισε με ότι εταλαιπωρήθην». Αδελφοί μου, είναι απλές οι ερωτήσεις. Αλλά είναι καταλυτικές πιστεύεις ότι ο Θεός είναι αγάπη. Πιστεύουμε ή δεν το πιστεύουμε. Πιστεύεις ότι ο Θεός μας αγαπάει. Πιστεύεις ότι ο Θεός αγαπάει. Πιστεύεις ότι ο Θεός έχει καλές βουλές για σένα και καλά σχέδια. Ξέρεις τι ξέρετε τι καλές βουλές έχει για το Σεδεκία. Του λέει φύγε Παράτσε τα. Παράτα τον πόλεμο, την αγωνία, το φόβο, τη θλίψη. Παράτα τα όλα. Και πήγαινε παραδώσει τον αυγοδονόσορα. Και ο Αυγωδονόσορας θα σε πάει εγώ στο εξασφαλίζω αυτό. Στη γη των Χαλδαίων και εκεί θα ευημερήσει. Και εκεί θα ευτυχήσει. Και εκεί θα μετανοήσεις. Και, και εκεί θα έλθεις πιο κοντά σε τον Θεό και στα 70 χρόνια ο Θεός θα είσαι επιστρέψει πίσω και ξέρετε τι πω σε Δεκίας φοβάμαι μη με ονειδήσουν οι Ισραηλίτες που πήγανε πριν από μένα μα αυτό φοβάσαι φοβάμαι μη με ονειδήσουν και πόσο με στενοχωρεί αυτό φοβόμαστε τι θα πούνε οι γείτονες τι θα πούνε οι συγγενείς τι θα πούν οι κουμπάροι μα. Πώ πω, πω, πω κατατησε έτσι, δεν βάψε λίγο τα μαλλιά σου. Ποιον θα ακούσει τώρα, Την οδόν τη ζωή ή την οδόν του θανάτου. Πώ κατάτησε έτσι. Βάλε ένα παντελονάκι να φανούν οι γραμμέ σου. βάψε λίγο εδώ πέρα το, το μαγουλάκι σου. Βάλε και λίγο στα χίλια ένα ωραίο σκουλαρίκι, ο Θεός τα σκουλαρίκια κοιτάει. Και είναι λογικά αυτά που λένε. Λογικά όμως έξω που δεν έχουν καμία σχέση με την πίστη. Με την αγάπη του Θεού, με το έλεος του Θεού, με την ευλογία του Θεού. Πιστεύουμε αδερφοί ότι ο Θεός μας αγαπάει. Αμή. Πιστεύουμε ότι ο Θεός που έκανε μεγαλια στη ζωή μας ή δεν έκανε. Έκανε. Έκανε ή δεν έκανε. μεγαλια έκανε στη ζωή μας. <laughs> Λέτε ξαφνικά να είπε τώρα σταματάω. Ό,τι έκανα έκανα. Είναι δυνατόν ποτέ. Αντιθέτως μάλιστα τώρα θα κάνει πιο πολλά. Και πιο πολλά. Αμήν. Αμήν. αμήν, αμήν, όλοι μας την καρδιά αδερφοί. Ποιο πολλά θα κάνει τώρα. Υπάρχει κίνδυνος να μην κάνει, βέβαια πολύ σοβαρός και πολύ μεγάλος. Ποιος είναι η καρδιά μας, οι αποφάσεις μας, τα παράπονά μας, η γκρίνια μας, η απελπισία μας, η απογοήτευσή μας, η ακυδία μας. Σημαίνει αφροντισιά Δεν φροντίζω πια τον εσωτερικό άνθρωπο Δεν φροντίζω τώρα τα πνευματικά Δεν φροντίζω για τη σχέση μου με το Θεό Δεν φροντίζω να προσεύχομαι Δεν φροντίζω να διαβάζω Και ε, από εκεί και πέρα αρχίζουν τα προβλήματα Αγωνίζεται ο Θεός να μας επιστρέψει Θα τα καταφέρει Αγωνίζεται ο Θεός να μας διορθώσει, θα τα καταφέρει. Αν εμείς είμαστε σκληροί στην καρδιά και υπερήφανοι και στην άποψή μας και στη γνώμη μας, τίποτα δεν μπορεί να καταφέρει ο Θεός. Αν εμείς δεν θέλουμε τη χάρη και το έλεος του Θεού, τίποτα δεν καταφέρει ο Θεός. Αλλά χάρη ο Θεός δίνει στους ταπεινούς. Συγχώρεσε ο Θεός δίνει στους συντετριμένους και επιβλέπει σε αυτούς που τρέμουν στο λόγο του. Με ευμένεια. Και ολοκληρώνει την απάντησή του και προς το βασιλιά. Περί δε του οίκου του βασιλέως, είπε, ακούσατε τον λόγο του Κυρίου οίκος Δαβίδ, ούτω λέγει Κύριος. Κρίνετε κρίσιν το πρωί και ελευθερώνετε το γεγυμνωμένον εκ της χειρός του δυνάστου. Αυτή είναι η δουλειά σας. Ο Βασιλιάς τι έκανε; Και τι κάνει; Κρίση θεού. Ο κριτής ήτανε. Κάνε το έργο που σου έχει αναθέσει ο Θεός. Πότε το πρωί. Κάνε αυτό που σου έχει δώσει ο Θεός το πρωί. Μη μένεις τώρα σε άλλες μέριμνες ή σε αμερημνησία γιατί το ίδιο κακό είναι και τα δύο και οι άλλε μέρημνε. Και η αμεριμνησία το ίδιο κακό είναι. Εγώ έχω τώρα άλλε δουλειέ. Πολλέ δουλειέ να κάνω. Να φυτέψω, να οικοδομήσω, να παντρευτώ, να ψάξω να βρω να διασκεδάσω. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το πρωί κάνε τη δουλειά σου. Τη δουλειά που σου έχει πει ο Θεός. Ό,τι μας έχει αναθέσει ο Θεός, ό,τι σου έχει αναθέσει ο Θεός. Δώσε δηλαδή προτεραιότητα στα δέκατα και στις προσφορές του Κυρίου. Στις υποχρεώσεις σου και στις ευχαριστίες σου. Έτσι ξεκίνα. Και ο Θεός τι λέει, δοκιμάστε με. Πού, στα δέκατα και στις προσφορές σας. Και αν εγώ δεν ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού να εκχαίω την ευλογία μου ώστε να μην υπάρχει τόπος να αρκεί για να τη βάλετε, εγώ δεν είμαι Θεός. Ο Θεός σου λέει λοιπόν, δώσε, τι να δώσω, αυτό που του ανήκει. Μη οφείλεται εις μηδέν αν μηδέν, σ' όποιον την τιμή την τιμή, σ' όποιον τη δόξα τη δόξα, σ' όποιον την αγάπη την αγάπη, στο Θεό. Δεν θα δώσουμε αυτό που του ανήκει. Μήπως του οφείλουμε. Μήπως οφείλεις στο Θεό πράγματα. Μήπως χρωστάς και αδιαφορείς. Λέω καμιά φορά σε έναν αδερφό μπορείς να μου πάρεις αυτό αδερφέ γιατί ξέρει και ψωνίζει φτηνά. Μου λέει ναι. Μετά λέω τον πλήρωσα. Ή δεν τον πλήρωσα. Πω πολλοί λες να το ξέχασα. Άνα τον πληρώσαμε τον αδερφό δεν μου λέει εγώ ξέρω τι ξέρεις τηλέφωνο αδερφέ σε πλήρωσα γιατί δεν θέλω να χρωστάω μήπως χρωστάμε στον Χριστό μήπως χρωστάς τον Χριστό και νομίζεις ότι θα ανοίξει τους καταράχτες του τίποτα ούτε στα γόνα δεν θα έρθει ούτε στάλα άλλα δεν θα έρθει θα περιμένεις δροσιά και θα έρχεται κάψονα. Θα περιμένει βροχή και δεν θα υπάρχει ούτε σύννεφο. Μήπω οφείλουμε στο Θεό. Κρίνατε το πρωί κρίσιν. τα οφειλόμενα εις Αυτόν. Και τι είναι αυτά που του χρωστάμε αδερφοί. Την καρδιά μας. Την αφέλει ο Θεός την ευγνωμοσύνη μας, την αγάπη μας, την ευχαριστία μας, τη δοξολογία μας, να πάμε να πούμε «Κύριε, άθλιος είμαι και ο Τιτανός, έχεις κάνει τόσα πολλά για μένα και τι τενεκές ξεγάνωτος είμαι, πόλο σου ζητάω, σου ζητάω και δεν σε δοξάζω». Τώρα να γράψουμε αδερφοί αγαπητοί από την αρχή. Πρώτα αυτά που του χρωστάμε και ύστερα αυτά να μην πω που μας χρωστάει γιατί τίποτα δεν μας χρωστάει. Αυτά που θα θέλαμε κατά χάρη να μας δώσει. Κατά χάρη. για να τελειώσουμε σήμερα. Μη οφείλετε εις μηδέναν μηδένα. Ερεύνησε. Πλησίασε το Θεό, ψάξε την καρδιά σου. Μήπως του χρωστάς και το έχεις περιφρονήσει. Δεν το λαμβάνεις υπόψη σου. Μήπως, τι μήπως εδώ που τα λέμε αδερφοί και πόσα δεν του χρωστάμε. Ας του δώσουμε. Ας δώσουμε σε Αυτόν που είναι ο σωτήρας μας, ο ευεργέτης μας, ο Κύριος μας και ο Θεός μας ευγνωμοσύνη, δόξα. Να ευλογήσουμε το όνομά Του το Άγιο, να υψώσουμε το όνομά Του το Άγιο και να πούμε ελέησέ με τον αμαρτωλό, ελέησέ με τον ουτιδανό, άχριστος είμαι, ασήμαντος είμαι, ο λιγότερος του, μηδενών, του μηδενός. Τίποτα από όσα έπρεπε να σου δώσω δεν σου έχω δώσει ποτέ και ασχολούμεθα με αυτά τα οποία είναι ζημιά που λέει ο Παύλος μπροστά στο έξωγνο της γνώσεως του Χριστού. Τι ωραία που είναι σήμερα αδερφοί να κάνουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή μας. Σήμερα. Σήμερα που πιστεύω ότι σε όλους μας ο Θεός μας μίλησε. Σ' άλλον λιγότερο, σ' άλλον περισσότερο. Εύχομαι σε κανέναν να μην μίλησε καθόλου. Εύχομαι. Δηλαδή, εύχομαι κανένα η καρδιά να μην ήταν κλειστή σήμερα. Αν το ομολογώ ότι σε μου μίλησε. Και είπα, δεν εκεί ξεγάνω το σήμα αληθινά. Τίποτα από αυτά που σου οφείλω δεν σου έχω δώσει. Τι ωραία που είναι να αλλάξουμε αδερφοί. Και να πάμε σήμερα μόνο με ευχαριστία. Με ευγνωμοσύνη. Με δοξολογία και να πούμε μεγαλία έκανε στη ζωή μας Κύριε. Ας έχει δόξα το όνομά Σου το Άγιο. Αμήν.